Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το περιστατικό άσκησης βίας κατά γυναίκας που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε γραφείο κοινωνικής ευημερίας στη Λάρνακα. Το βίδεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας στο σελίδα Offside απεικονίζει ένα πρόσωπο που εργάζεται στο χώρο να ασκεί βία κατά γυναίκας και να την απομακρύνει από το κτίριο μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων πολιτών. Δεν πρόκειται για προσωπικών των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Πρόκειται για άτομα το οποίο εργάζεται, προσφέρουν υπηρεσίες στις υπηρεσίες. Ως εκ τούτου σήμερα θα δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες ότι δεν θα δεχτούμε πλέον τις υπηρεσίες από το συγκεκριμένο άτομο. Και επιπλέον έχουν γίνει, μελετάται περαιτέρω οι ενέργειες μας σε σχέση με τη σύμβαση που υπάρχει. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, ο άντρας, μετά από έντονη συζήτηση που είχε με την γυναίκα σομαλικής καταγωγής, αντέδρασε, χτυπώντας την και βγάζοντάς την με την βία έξω από το γραφείο. Σε άμεση διερεύνηση του περιστατικού μετά τη δημοσίευση του βίντεο προχώρησε το Γραφείο Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας. Οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας δηλώνουν μηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά προς οποιοδήποτε εξυπηρετούμενο των υπηρεσιών ανεξαρτήτως εθνικότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής, στην αστυνομία δεν υπάρχει καταγγελία, ενώ οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι σε επαφή με την γυναίκα για να διαπιστωθεί εάν επιθυμεί να προβεί σε καταγγελία. Μία ημέρα με...